Σας πήρω καλημέρα σας. Καλημέρα σας κύριε Νατσούλη, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Είμαστε καλά, δόξα τω Θεώ. Και θέλαμε, επαναλαμβάνω, γιατί μας εντυπωσίασε αυτό που έγινε το Σάββατο 27 Ιουνίου με λαμπρότητα και με παρουσία πάρα πολλών πιστών τελέστηκε η ακολουθία των θυρανηξίων στο Ιερό Παρεκκλήσι των Αγίων Ενδόξων και Πρωτοκορυφαίων Αποστόλου Πέτρου και Παύλου από τον Μητροπολίτη Καστοριάς και από τον Μητροπολίτη Συσανίου και Σιατής, τον κύριο Αθανάσιο. Μεγάλη στιγμή και για εμάς. Ναι, και έχουμε εσάς γιατί αναλάβατε όλα τα έξοδα για να μπορέσει να ξαναλειτουργήσει ο ναός. Ναι. Θυμίζουμε ότι όλες αυτές τις εκκλησίες, όλος αυτός ο πλούτος της Καστοριάς, τον έχουμε ως κληρονομιά εμείς οι νεότεροι από τους προγενέστερους Καστοριανούς, πλούσιους Καστοριανούς, γουναράδες και εμπόρους Καστοριανούς, οι οποίοι ουσιαστικά έκτισαν αυτούς τους ναούς για να πούνε ένα ευχαριστώ στο Θεό για τη δύναμη και την προκοπή τους. Αλλά ακόμη κανείς δεν τους έχει αξιοποιήσει όπως πρέπει. Αλλά κανείς δεν τους έχει αξιοποιήσει πραγματικά, ναι. Αυτό είναι ένα το που θα μπορούσε να συμβάλλει πάρα πολύ σε πάρα πολλά πράγματα και στον λεγόμενο θρησκευτικό τουρισμό. Ναι, ναι, ναι. Θυμάστε τις εξαγγελίες μου προεκλογικά. Εγώ, κύριε Νατσούλη, ό,τι λέω το πιστεύω και το κάνω πράξη. Τέτοιος άνθρωπος είμαι. Μπορεί να μην κατάφερα να εκλεγώ ως δήμαρχος στις εκλογές. Σαν πολίτης όμως και σαν άνθρωπος, αυτό που πιστεύω και αγαπώ θα το κάνω. Έτσι ταπεινά βάλαμε ένα λιθαράκι, εγώ και ο σύζυγός μου. Καταρχήν και για να αφήσουμε την κληρονομιά αυτή στην πόλη και στα παιδιά μας, γιατί μιλάμε για ένα στολίδι με τα βυζαντινό του 16ου αιώνα με απίστευτες τυπογραφίες. Θα μπορούσε να βοηθήσει πάρα πολύ στον τουρισμό και ξέρετε. Θα ακούσουμε και τον Μητροπολίτη στην πορεία. Μετά από εσάς θα ακούσουμε και τον Μητροπολίτη στα όσα είπε, ακριβώς αυτή την τελετή, στα όσα λόγια είπε. Θα ακούσουμε ηχογραφημένο το μήνυμα του, ναι. Ξέρετε, κύριε Νατσούλη, για μας, εμείς το κάνουμε πρώτα λόγω πίστης. Θέλουμε να έχουμε την ευλογία των Αγίων, γι' αυτό το λόγο και το κάναμε, αλλά ένας δεύτερος πολύ σημαντικός λόγος είναι, σας λέω αυτό που έλεγα και προεκλογικά, ότι πρέπει όλοι να βοηθήσουμε αυτό το πλούτο να τον αναδείξουμε, διότι για πάνω από δεκαετία αυτός ο ναός δεν λειτουργούσε. Φυσικά και ανέλαβε η αρχαιολογία μέσω προγραμμάτων έσπατα μεγαλύτερα έξοδα της αναστήλωσης της σκεπής και τα λοιπά. Από εκεί και πέρα όμως, για να λειτουργήσει ένα ναός χρειάζεται αρκετά πράγματα και θέλω εδώ να τονίσω ότι ναι μεν εμείς αναλάβαμε και χρεωθήκαμε όλα τα έξοδα, στην πορεία όμως πολλοί φίλοι και γνωστοί, θέλω να το πω αυτό, δώσανε και αυτοί τον οβολό τους για ευλογία, ξέρετε, οπότε βοήθησε και ο κόσμος αρκετά. Δεν θέλω να πάρω όλη αυτή την τη χαρά τέλος πάντων και τα εύσημα μόνο εγώ, βοήθησαν και άλλοι. Δεν ξέρω τι άλλο τώρα, θέλετε να σας πω. Τώρα αυτή τη στιγμή ο ναός, για να καταλάβουμε, θα λειτουργεί συνεχώς, θα μπορεί, γιατί νομίζω ότι έχετε, θα μπορείτε και εσείς να το λειτουργείτε, νομίζω ότι... Ναι, βεβαίως. Έχετε... Βεβαίως. Κοιτάξτε, αυτά είναι παρεκκλήσια. Θα μπορούν να τελούνται μυστήρια επίσης. Βεβαίως, βεβαίως. Παπτήσεις. Δεν λειτουργούν κάθε Κυριακή τα παρεκκλήσια, έτσι λειτουργούν οι μεγάλοι ναοί, όπως είναι ο Αγίος Γιώργης, η Μητρόπολη, οι Αγίοι Πάντες κτλ. Τα παρεκκλήσια όμως ανοίγουν με 5-10 φορές το χρόνο, ανοίγουν και στις γιορτές βέβαια των Αγίων ανοίγουν. Τώρα βέβαια εμείς θα μπορούμε να το ανοίγουμε και για επισκέπτες. Και για επισκέπτες. Ξέρετε, όσο ήμουν εκεί και καθάριζα τον ναό και τον περιποιούμουν ώστε να έρθει η γιορτή και να ανοίξουμε, επισκεπτόταν κόσμο στο ναό γιατί τον έβλεπα ανοιχτό και με μεγάλη χαρά. Ναι. Ήρθανε γείτονες ηλικιωμένοι οι οποίοι δάκρυσαν και μας λέγανε να ζήσετε, να έχετε την ευλογία, να είστε καλά. Δηλαδή μεγάλη χαρά από τον κόσμο και από το χείο. Και επισκέφθηκε και ένας ιστορικός που έμαθα και εγώ πολλά πράγματα. Μου λέει, αν ξέρατε, μου λέει τι αξία έχουν οι τυχογραφίες αυτές. Οι τυχογραφίες πρέπει κάποια μυστικά. Να πούμε ότι ο ναός οικοδομήθηκε τον 16ο αιώνα. Τυχογραφήθηκε από τον ονομαστό ζωγράφο Ονούφριο το 1547. Για αυτά τα πράγματα μιλάμε. Και ο Νούφριος ήταν ο καλύτερος ίσως της εποχής του. Ο πιο ονομαστός ζωγράφος. Τον κάλεσε τότε άρχοντας της πόλης για να φτιάξει ένα τοιχογραφείο σε αυτόν τον ναό να γεωγραφήσει. Κύριε Νατσούλη, πραγματικά είμαι πολύ περήφανη. Χαίρομαι πάρα πολύ. Είναι σαν δεύτερο σπίτι μου. Έχω το κλειδί, ξέρετε, περιπούμαστε τα λουλούδια, ανάβουμε τα καντήλια και όλα αυτά.
Θα χαρούμε πολύ ο κόσμος να έρθει να επισκεφθεί. Πώς μπορεί τώρα, για να το δούμε λίγο πρακτικά, δηλαδή πού απευθύνεται τώρα ο κόσμος που θέλει ή να ανοίξει την εκκλησία ή να κάνει μια βάφτιση, ένα μυστήριο εκεί το, ή να παντρευτεί, Άγιο Γιώργιο. Ή να παντρευτεί το... ακόμη εκεί, έτσι. Δεν ξέρω αν επιτρέπεται και αυτό το μυστήριο του γάμου. Την ενορία, βεβαίως, και την ενορία του Αγίου Γεωργίου. Εκεί ανοίξει το παρεκκλήσιο αυτό. Εγώ θα ήθελα σαν αποθεσμικής άποψης τώρα, όχι σαν Κατερίνα, να παρακαλέσω την μην δημοτική αρχή να αγκαλιάσει αυτή την πλούσια κληρονομιά. Το όνειρο αυτό που είχα εγώ και ήθελα, αν γινόμουν δήμαρχος, να κάνω, να το πραγματοποιήσουν άλλοι. Δεν πειράζει, θα στηρίξω κι εγώ, θα είμαι δίπλα έμπρακτα. Από πιο παλιά, αν... κυρία Σπύρο, έτσι κι αλλιώς υπήρχε μια πρόταση και σε εύπορους συμπολίτες μας, είτε και σε Καστοριώνους εκτός Καστοριάς, είτε και στις τράπεζες υπήρχε μια πρόταση να υιοθετήσουν τότε, λέγαμε, ένα αρχοντικό ή μια εκκλησία, να αναστηλωθεί, να... ο καθένας θα μπορούσε πραγματικά, έχοντας μια... καταρχήν την πρόθεση και αμέσως μετά φυσικά και τα χρήματα, να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Όλος αυτός ο πρώτος, ο τεράστιος, είναι μοναδικός σε όλη την Ελλάδα. Σε καμιά άλλη πόλη της Ελλάδος δεν μπορείς να βρεις τόσες εκκλησίες βυζαντινές με τα βυζαντινές σε ένα τόπο, πουθένα. Έτσι, έτσι. Και θα μπορούσαμε να καλέσουμε, υπάρχει μεγάλος ενθουσιασμός, πανεπιστήμια από όλο τον κόσμο που ασχολούνται είτε με τη βυζαντινή ιστορία, είτε ιστορικοί, είτε αρχαιολόγοι, είτε έχουν έρθει από Γαλλία. Οι ίδιοι μας λένε ότι δεν ξέρετε τι έχετε εδώ, καταλαβαίνετε. Η Καστοριά θα μπορούσε να δει από αυτό και, αυτό και να το λέω και το ίσως να μην ξέρουμε πραγματικά τι έχουμε. Ίσως να μην το ξέρουμε, είναι μια αλήθεια γι' αυτό. Ναι. Λοιπόν, πρέπει όμως να το μάθουμε, γιατί ο καιρός περνάει και η Καστοριά μένει πίσω. Είχε και πάρα πολύ κόσμο. Πάρα πολύ κόσμο, έτσι. Και οι αρχές βεβαίως επίσης του τόπου και οι προϊσταμένοι της εφορίας. Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ, όλοι μας θύμισαν. Ναι, ναι, πάρα πολύς κόσμος. Κύριε Σπύρο, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας για και να μιλήσουμε για αυτό το θέμα. Και εγώ, να είστε καλά. Βέβαια, εγώ ελπίζω ότι θα τα ξαναπούμε σύντομα, γιατί σήμερα θα βγάλουμε ένα δελτίο τύπου που αφορά το προχθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο, μια και δεν μπορεί πλέον, είναι και κλειδών των θυρών, ούτε τα μέσα να μπείτε. Θέλω πραγματικά κάποια πράγματα να πω στους πολίτες μέσα από αυτό το δελτίο τύπου. Οπότε, αν θεωρείτε ότι είναι σημαντικό, μπορείτε να με ρωτήσετε ξανά. Ωραία. Λοιπόν, εμείς τώρα μετά από εσάς θα ακούσουμε τον ίδιο τον Μητροπολίτη τι ακριβώς είπε κατά τη διάρκεια των θυρανιξίων στο ιερό παρεκκλήσιο των Αγίων Αποστόλων. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ, να είστε καλά. Καλή σας μέρα.